Εδώ είμαστε, αγάπη μου. Τι ωραίο όνομα που έχεις. Είσαι παντρεμένη. Ναι. Ο άντρας όταν σε φωνάζει αγάπη μου, τι εννοεί τώρα, το αγάπη μου ή το όνομα? Δεν ξέρω αυτός. Λοιπόν, είναι έτοιμα, έτσι. Είναι έτοιμο. Πω, εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Να εδώ να το δείξουμε στον είναι κόσμο. Είναι έτοιμο. Wow, okay. Λοιπόν, πατάτες σουφλέ. Πάρα πολύ ωραίο. Και το έχεις αφήσει και έχει ξηροψηθεί, ναι, όπως ναι, μου αρέσει πολύ... και εμένα. Και το μπέικον και το γκούτα, πάρα πολύ ωραία. Αγάπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πει ήδη τη συνταγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω από εδώ τώρα, γιατί έχω όλους τους καλεσμένους στο σαλόνι, που θα πρέπει να τους καλημερίσω όλους έναν έναν. Και το θέμα είναι η καλή ζωή. Και καλή ζωή περνάει πρώτα από το στομάχι, γι' αυτό και κάναμε τη μαγειρική. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Έχω κοντά μου τον κύριο Δημήτρη Δανιά, ο οποίος είναι ψυχολόγος και θα μας πει πώς μπορούμε να ελέγχουμε το θυμό μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό συστατικό για καλή ζωή. Νομίζω ότι συμφωνείτε όλοι. Θα μας πείτε. Απόλυτα. Η κυρία Ισμήνη Καλέση. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Αντωνιάδης είναι διευθυντής του περιοδικού Escape, ενός περιοδικού που διδάσκει την καλή ζωή. Καλημέρα. Καλημέρα. Την προτείνει. Προτείνει. Και η Νατάσα Μπουγιατιώτη, η οποία είναι οικονομολόγος και θα μας πείτε τα υπόλοιπα που κάνετε, γιατί εγώ μπορεί να μπερδευτώ. Κάνετε τόσα πολλά που σίγουρα θα μπερδευτώ. Για πείτε μας. Είστε καταρχάς διευθύνων σύμβουλος. Στην αλυσίδα γυμναστηρίων Universal και Vis Vitalis και στο δίκτυο γυμναστηρίων Gymnet. Και ωραία. Είμαι και σύμβουλος έκδοσης στο περιοδικό Escape. Οπότε εσείς οι δύο έχετε εκτός το ένα κοινό την καλή ζωή. Συσκέφτεστε συχνά για το τι να προτείνετε στον κόσμο σχετικά με το να ζήσει καλύτερα. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Προτού όμως ξεκινήσουμε τη συζήτηση και μια και λέμε για καλή ζωή, θα ήταν καλό να δώσουμε ένα δώρο στον κόσμο. Θα δείτε, το δώρο είναι συμβολικό για καλή ζωή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε γραμμή στον αέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς λέγεσαι? Γιώτα. Γιώτα, από πού τηλεφωνείς? Από Γλυφάδα. Από Γλυφάδα. Νότια, εκεί κάτω, στη θάλασσα. Θαλασσινή. Σου αρέσει η εκπομπή μας σήμερα? Πάρα πολύ. Το θέμα τώρα ξεκινάει η καλή ζωή και νομίζω ότι εγώ σκέφτηκα να το δέσουμε έτσι, να σηκωθώ επάνω, να διαλέξεις, σου εύχομαι να κερδίσεις και θα δεις γιατί το δώρο έχει σχέση με την καλή ζωή σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα καινούριο δώρο. Καταρχάς, ποιο από τα τρία κουτιά διαλέγεις? Το 2. Το? Το 2. Το 2, δηλαδή το χρώμα? Δεν τα βλέπω. Πράσινο, κόκκινο και κίτρινο. Το τηλέφωνο είναι μακριά από τη συσκευή. Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Το κίτρινο. Το κίτρινο. Το κίτρινο, επειδή είναι καλοκαίρι και είναι ήλιος. Ξέρεις, καλή ψυχολογία. Ναι. Εγώ θα το διάλεγα, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι ήλιος και θα διάλεγα και εγώ το κίτρινο. Λοιπόν, έχεις κερδίσει, ο φάκελος είναι εδώ. Κερδίζεις έναν καναπέ κρεβάτι προσφορά της εταιρείας Epiplonet. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ζωή δεν είναι αυτό? Πολύ καλή. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Σας άρεσε αυτό το καναπέ κρεβάτι. Πάμε δωροθέτηση. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε? Α, υπάρχουν πολλές μάρκες. Από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ, τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίνι. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Και γιατί? Αγόρι μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίνι για πάντα. Και βέβαια, έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίνι. Nutrimedix. Είναι φυτικά. Είναι υγιεινά. Ιδανικά για το δέρμα σας. Φυσικά καλλιντικά. Nutrimedix. Η φροντίδα του δέρματος από τη φύση. Ανθοκομική 99. Στην 45η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, 150 ανθοπαραγωγοί σας ξεναγούν στον υπέροχο κόσμο των λουλουδιών. Ελάτε όλοι στη μεγαλύτερη γιορτή της Άνοιξης. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδικές παραστάσεις και πολλές εκπλήξεις καθημερινά. Το άλσος Κηφισιάς ανθίζει και σας περιμένει από 28 Απριλίου έως 16 Μαΐου. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Τώρα, σαλόνια κρεβατοκάμαρες σύνθετα, των 500.000 μόνο 250, των 300 μόνο 150. Πολλές άτοκες δόσεις, ανταλλαγές. Epiplonet, Πατησίων 63 Μουσείο, Φιλαρέτο 78 Καλυθέα. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Εδώ είμαστε. Καλή ζωή. Σου άρεσε, Νίκο, το δώρο.
Ναι, μου άρεσε γιατί εκτός από καλή είναι και ξεκούραστη. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, άμα σου κάνουν συνέχεια δώρα, καλή είναι η ζωή. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή συνταγή. Να ξεκινήσουμε από σένα, Νίκο Αντωνιάδη, διευθυντής του περιοδικού Escape. Και τι, ποια είναι η δική σου φιλοσοφία και κατ' επέκταση του περιοδικού σχετικά με την καλή ζωή? Χαμογελούσα πριν, διότι φανταζόμουν ότι αν ήμασταν 100 άνθρωποι εδώ και ρωτούσες έναν-έναν και τους 100. Θυμήθηκα το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αν το ξέρουμε όλοι δηλαδή. Με έναν Αμερικάνο ο οποίος ξεκινάει να βρει το νόημα της ζωής και καταλήγει τέλος πάντων κάπου στα πέρατα, στο άκρο της γης, να βρει ένα παππού ο οποίος υποτίθεται ξέρει το νόημα της ζωής. Και είναι σε μια χαράδρα επάνω, τον πλησιάζει λοιπόν ο τύπος ο οποίος έχει κάψει όλα τα λεφτά και όλες τις θερμίδες για να φτάσει εκεί. Και του λέει: ήρθα να μου πεις το νόημα της ζωής. Και του λέει βεβαίως ο παππούς ότι είναι το ποτάμι που κυλάει μπροστά στα πόδια μας. Το λέει μία, το λέει δύο, το λέει τρεις, κόντεψε να τον σκοτώσει. Ποιος? Ο Αμερικάνος. Καλά. Ήρθα στην άκρη του κόσμου, για να μου πεις ότι καλή ζωή είναι το ποτάμι. Κάτι πολύ απλό δηλαδή. Θέλω να πω ότι αν ρωτούσες 100 ανθρώπους, ίσως και οι 100 να σου έλεγαν ένα διαφορετικό πράγμα. Έτσι, ενδεχομένως καλή ζωή είναι να είναι κάθε μέρα Παρασκευή και να έρχεται Σαββατοκύριακο. Με προλαβαίνεις, γιατί το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Έχουμε ρωτήσει στον δρόμο, έχουμε κάνει γκάλοπ. Αυτό δεν το ήξερα. Είδες λοιπόν πώς πηγαίνει η συζήτηση στο αυθόρμητο και βγαίνει πιο ωραία. Έχω όμως την αίσθηση ότι αν στον αμέσως επόμενο τόνο προσπαθούσες να απολεπίσεις όλες αυτές τις. Και είναι, ξέρεις, την απολέπεις, ναι. Γυναίκα είσαι. Να απολεπίσεις όλες αυτές τις γνώμες για να φτάσεις σε μια βάση, μια πλατφόρμα. Θα συμφωνούσα ή θα έκλεβα αυτό που είπε πριν ο κ. Κωνσταντινίδης. Ναι. Ότι είμαστε όλοι μοναδικοί και θα ξεκινούσαμε από εκεί και θα λέγαμε ότι από εκεί ξεκινάει όλο. Και καλή ζωή είναι ένα σώμα και ένα μυαλό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ζωής του. Γιατί αν πήγαινες μετά να βάλεις το αστικό προφίλ, το επαγγελματικό προφίλ, σε άντρες και γυναίκες, το χώρο στον οποίο ζούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, Μυτιλίνη, περιφέρεια, Λάρισα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, ένα νησί, τίποτε. Μετά θα έβαζες το χρονικό στοιχείο. Καλή ζωή είχε το 1999. Ισχύει, ίδια είναι η αίσθηση της καλής ζωής με το 1989. Εγώ γι' αυτό κράτησα την ατάκα του κύριου Κωνσταντινίδη, ότι είμαστε μοναδική και τέλεια μηχανή. Αλλά θέλω να δούμε τώρα τον γκάλοπ και να το συζητήσουμε μετά. Τι είναι λοιπόν καλή ζωή, ρωτήσαμε εσάς και μας απαντήσατε. Τι σημαίνει καλή ζωή για σένα? Καλή ζωή σημαίνει να έχω καλό περιβάλλον, να έχω πολλούς φίλους και πάρα πολλά άλλα. Καλή ζωή θα έλεγα ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει οικονομική ευμάρεια και κατά δεύτερον να υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο. Με τους δικούς σου, με τον κόσμο γενικά που συναναστρέφεσαι κτλ. Θα βγαίνω κάθε μέρα, να έρθω το βράδυ. Τι άλλο. Καλή ζωή δηλαδή είναι μόνο η διασκέδαση? Ναι, για μένα ναι. Να έχεις μια καλή παρέα και τίποτα άλλο. Μια καλή παρέα, μια καλή συντροφιά, φίλους. Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιαδήποτε εποχή, με οποιοδήποτε εισόδημα. Να μπορείς να νιώθεις καλά με τους άλλους και να έχεις καλύψει τα στοιχειώδη. Καλή ζωή είναι να έχεις κάποια οικονομική ευχέρεια και να μπορείς να ζήσεις. Λευτεριά, καλή σύνταξη, ανθρωπιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερα από αυτά. Άνετη ζωή. Και να έχεις κοντά σου ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Είναι να έχεις δικά σου αυτά που θες, να έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε κοντά. Γενικώς, να περνάς τη ζωή σου καλά, να μην αντιμετωπίζεις προβλήματα και η κοινωνία και το κράτος να συμμετωπίζει δίκαια. Υπάρχει καλή ζωή. Η τελευταία τάκα. Σε όλους, έτσι. Ρωτήσαμε τους πάντες. Από παιδάκια, έφηβους, μεγάλους ανθρώπους, μεσήλικες. Ο καθένας λοιπόν είναι αυτό που έλεγες, Νίκο. Δίνει μια δική του ερμηνεία. Είναι λογικό. Ναι, αλλά συμφωνούν όμως όλοι ότι καλά, οι κάποιοι οι κάπως μεγαλύτεροι στην ηλικία τοποθετούν την καλή ζωή στην οικονομική επιφάνεια. Και αυτό είναι απογοητευτικό, γιατί δεν σημαίνει μόνο οικονομική επιφάνεια και ευμάρεια καλή ζωή. Αλλά το παιδάκι που είπε ότι καλό περιβάλλον και καλούς φίλους, τα λέει όλα και μας έσκησε πραγματικά όλους. Γιατί δεν γίνεται να κάνεις καλή ζωή εσύ, όταν γύρω σου όλοι οι άλλοι κάνουν κακή ζωή. Κακή ζωή δεν σημαίνει ξενύχτια, βέβαια. Εγώ πάντως έχω κάθετα αντίθετη γνώμη. Όλα αυτά που ακούσαμε στο βίντεο είναι σίγουρα καλή ζωή και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά είναι ευχολόγια. Να εύχεσαι να έχεις καλό περιβάλλον, μα δεν εξαρτάται τόσο πολύ από μένα. Θα έλεγα λοιπόν στον κόσμο
να σκεφτεί ότι καλή ζωή είναι αυτό που μπορεί ο ίδιος να κάνει για τη δική του τη ζωή. Και το μοναδικό πράγμα που εγώ μπορώ να κάνω για τη ζωή μου και ο καθένας μας είναι έχω επιλέξει κάποια ζωή να ζω και ο καθένας μας το ίδιο έχει κάνει. Να έχω φτάσει τον οργανισμό μου ψυχικά και σωματικά να μπορεί να με ακολουθεί και να μην είναι εμπόδιο στο lifestyle που έχω επιλέξει και επιθυμώ να ζω. Εννοείς δηλαδή να μην έχεις σύγκρουση με τον εαυτό σου. Να είμαι καλά, να έχω γυμνάσει, εξασκήσει το μυαλό μου, το στόμα μου τόσο, ώστε να μου επιτρέπει να ζω τη ζωή που επιθυμώ. Αυτό είναι το κομμάτι της καλής ζωής που εξαρτάται από τον καθέναν μας. Σε αυτό σίγουρα μπορούμε να επέμβουμε. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Είμαι και εγώ κάθετα. Μα τόσο κάθετα που δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Πάντως το σημαντικό είναι από όλα αυτά που άκουσα. Από όλα αυτά που άκουσα, το βασικότερο σημείο είναι ότι μιλάμε πάντα για τις σχέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί διαμορφώνουμε την καλή ζωή και τη σχέση με το περιβάλλον. Αλλά αυτό που παρατήρησα τώρα από εσάς ειδικά είναι ότι ο καθένας ερμηνεύει την καλή ζωή με βάση την ειδίκευσή του. Μπράβο. Δηλαδή με βάση αυτό που βλέπει καθημερινά απέναντι στους ανθρώπους. Είναι σημαντικό όμως να το διαμορφώνεις πάντα με βάση την προσωπικότητά σου. Δεν μπορούμε ποτέ από έναν άνθρωπο να αφαιρέσουμε το δικαίωμα να θέλει χρήματα και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ποτέ το δικαίωμα κάποιου ανθρώπου να κινείται ψυχολογικά για να αποκτήσει σημαντικότερες σχέσεις με το περιβάλλον. Γιατί το λέω αυτό. Κάποιος άνθρωπος που θέλει μια οικονομική ευχέρεια για να νιώθει καλά, αν δεν την έχει, δεν θα νιώθει καλά. Ας πιστεύει. Ναι, αλλά από την άλλη, όμως, αν είναι ο μοναδικός Θεός το χρήμα, σίγουρα όλοι το χρήμα θα κυνηγάμε. Άρα θα λέμε ότι καλή ζωή, ίσον πολλά λεφτά, ίσον υλικά αγαθά. Τελείωσε. Φιλοσοφικά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ. Μα είναι φιλοσοφική ερώτηση. Ακούστε. Είναι φιλοσοφική ερώτηση. Πρακτικά δεν όμως, είναι μόνο φαΐ. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα είναι ο στόχος της ζωής κάποιου. Αλλά δεν υπάρχει χρήματα, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε βασικές ανάγκες. Άμα έχεις χρήματα εσύ και βλέπεις χιλιάδες παιδάκια στα φανάρια, θα είσαι καλά, θα έχεις καλή ζωή. Ακούστε, μα αφού εκεί είναι. Ναι. Το βασικό λοιπόν, στον κάθε άνθρωπο, λέω, πώς διαμορφώνεται. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θέλει να έχει χρήματα και δεν τα έχει, δεν είναι καλά. Ένας άνθρωπος που θέλει να νιώθει πολύ καλά με τη γυναίκα του και δεν είναι καλά με τη γυναίκα του, δεν νιώθει καλά. Μόνο αυτό που ο σημερινός τρόπος ζωής μας κάνει όλους να νιώθουμε καλά μόνο όταν θα έχουμε πολλά λεφτά. Γι' αυτό είναι όλη... μια πραγματικότητα. Πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι λοιπόν που διαμορφώνει. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο δογματικά. Νίκο Αντωνιάδη, θέλω να μου πεις εσύ γιατί αυτό σχετικά με τα χρήματα. Γιατί εσύ μέσα από το περιοδικό δημιουργείς και ένα lifestyle, δημιουργείς μια νοοτροπία ζωής. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Και να το βάλω μέσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είπε πριν η κυρία Γαλέση ότι θέλει να αποκτήσει χρήματα. Τι σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που δεν έχει αποκτήσει όσα χρήματα θα... Όχι, συγγνώμη, ο κύριος... Αν αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκτήσει τα χρήματα που θα ήθελε να αποκτήσει, δεν έχει δικαίωμα στην καλή ζωή. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Ο ίδιος το πιστεύει. Είπε ότι θα αισθάνεται ο ίδιος. Ο ίδιος πώς θα αισθάνεται. Αν ένας άνθρωπος αυτό, αυτό λοιπόν. Αυτό να αποκτήσει που... χρήματα και δεν τα έχει, μας χωρίζει. Αν δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, δεν θα αισθάνεται καλά. Καταλαβαίνετε, δεν θα αισθάνεται καλή ζωή ο ίδιος. Έχω την αίσθηση. Αυτό είναι το πρότυπο. Εννοείς ότι αυτό είναι το πρότυπο. Να διαμορφώνει ο καθένας. Έχω την αίσθηση. Έχει ένα στόχο ζωής. Αν δεν το πετυχαίνει, δεν νιώθει. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα είδος αφορισμού το να μπαίνουμε ή να προσπαθούμε να, πώς να το πω, να διαλευκάνουμε το μυαλό των 100 ανθρώπων που ακριβώς θα είχαμε ενδεχομένως εδώ. Αυτό που λέμε εμείς είναι να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Ακριβώς. Ότι εγώ συμφωνώ. Μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και αν δεν έχει καταφέρει αυτό που θα φανταζόταν ότι θα του έφερνε την καλή ζωή, να έχει δικαίωμα σε αυτή. Ναι, αυτό έχει δεν είναι το πράγμα. Έχει δικαίωμα. Είναι το δικαίωμα βασικό, η καλή ακούστε ζωή. Το βασικό είναι να θέλει ο ίδιος να πραγματοποιήσει κάποιο στόχο της. Όλοι βάζουν κάποιο στόχο. Αυτός ο στόχος, αν δεν τον έχει πραγματοποιήσει, κάποιος θέλει να γίνει υπάλληλος σε μια τράπεζα. Αν δεν το πραγματοποιήσει, δεν θα έχει καλή ζωή με την έννοια δεν πετυχαίνει το στόχο του. Ο στόχος είναι βασική προϋπόθεση για να νιώθει ισορροπία ένα άτομο. Όπου και αν φτάσεις, αν αυτό που δεν έχεις πραγματοποιήσει ήταν ο στόχος που δεν τον πέτυχες, δεν θα νιώθεις ισορροπία. Είναι βασική προϋπόθεση σε ένα άτομο να έχει την ισορροπία του. Μπορεί αυτό να είναι το συναίσθημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Μπορεί Δανιά, να είναι και άλλα κάτι πολλά. Κάτι θέλει να μας πει η κυρία Μπουγιατσότη. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει, με τη διαφορά ότι εμείς προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο και έχετε δίκιο ότι ο καθένας μιλάει από τη θέση του και από την εξειδίκευσή του. Η δική μας λοιπόν θέση μέσα στην ελληνική αγορά και απέναντι στον Έλληνα είναι ότι η ζωή έχει μια αρχή και ένα τέλος και μέσα στη ζωή δεν βάζεις ένα στόχο.
τον πετυχαίνεις ή δεν τον πετυχαίνεις, αλλά συνέχεια πιάνεις ένα στόχο ή δεν τον πιάνεις, βάζεις άλλους και δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν δεν έρθεις να βρεις τον τρόπο, και εμείς αυτό λέμε, και σαφέστατα υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις αυτό. Δηλαδή, αν δεν βρεις τον τρόπο να είσαι ευτυχισμένος στην πορεία για την Ιθάκη, έτσι, τι να την κάνεις την Ιθάκη. Μόλις τη φτάσεις, θα θες μια άλλη Ιθάκη. Νομίζω ότι είμαι πιο πολύ με τη... Αυτό πρέπει να ψάξεις. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δανιά. Το θέμα είναι ότι σίγουρα όλοι οι άνθρωποι αποκλείεται να πετυχαίνουμε τους στόχους όλους που βάζουμε. Το θέμα είναι αυτό που είπε η πορεία. Να μπορούμε να είμαστε ευκίνητοι. Δηλαδή, αν δεν πετυχαίνουμε έναν στόχο, να μην αυτοκτονούμε. Δεν έγινε και τίποτα. Και λίγο αλλαγή πλεύσης. Η περιπέτεια είναι άλλο στόχος. Όλη η ιστορία. Δηλαδή, η πορεία απέναντι σε έναν στόχο είναι πολύ σημαντική, πιο πολύ σημαντική και από το στόχο τον ίδιο. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ να πω κάτι σε αυτό, Κατερίνα, μας πω. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διαδικασία, την πορεία να φτάσεις κάπου. Με τη μόνη διαφορά, αυτό που διαμορφώνει την πραγματική σου ψυχολογία, την πραγματική διάθεση απέναντι στο περιβάλλον, είναι πόσο ισορροπημένος είσαι. Την ισορροπία σου πετυχαίνεις όταν έστω πετύχεις ορισμένους στόχους. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι την ισορροπία την πετυχαίνεις σε σχέση με τον εαυτό σου. Πόσο καλά δηλαδή ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου, την αυτογνωσία, ας πούμε, που λέμε, αλλά δεν είσαι ποτέ ξεκομμένος από το περιβάλλον. Δεν είσαι ποτέ ανεξάρτητος. Δηλαδή, αυτά που ακούω όλα, συμφωνώ εν μέρη με όλα. Όμως μου δίνει την εντύπωση ότι περιχαρακωνόμαστε. Δηλαδή, ότι κάνουμε γύρω μας μια μάντρα και εκεί μέσα προσπαθούμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας, την ισορροπία μας, την καλή μας ζωή. Αυτό όμως δεν ζούμε μόνοι μας. Για μένα, για να πω και λίγο την άποψή μου, καλή ζωή εκτός από τη βιολογικά καλή άποψη, δηλαδή την καλή ζωή, την καλή τροφή, άμα μπορείς βρες την, τον καλό αέρα, άμα μπορείς βρες τον, είδες αυτά, δεν είναι μόνα τους. Δηλαδή, δεν μπορείς να φτιάξεις οξυγόνο αφού οι άλλοι το έχουν χαλάσει. Όχι ποτό, όχι ξενύχτη, όχι καταχρήση κτλ. Αυτά είναι η βιολογική πλευρά της καλής ζωής. Αλλά η άλλη καλή ζωή που αφορά τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου με τους άλλους είναι δεμένη, άρρηκτα. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ έχω ισορροπία μέσα μου, ζω σε έναν άλλο πλανήτη όπου ο αέρας είναι καλός, τα τρόφιμα είναι καλά, δεν γίνονται πόλεμοι και άρα ζω καλά. Μα πώς το κάνεις αυτό, αφού γύρω-γύρω μένεται η καταιγίδα. Γίνεται. Άρα λοιπόν μετά από 100 χρόνια. Να σου πω κάτι. Ναι. Με αυτό που λες τώρα, θα σε κάνεις διακόψω. Κάνεις καλή ζωή, αλλά να κοιτάς τι κάνει, τι προσφέρει. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, το οποίο είναι, μπορώ να πω, συγκλονιστικό. Και θα σας πω γιατί. Έγινε μία έρευνα. Δηλαδή τώρα μου δίνεις τηλεοπτική πάσα, όπως λέμε, για να δούμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν. Αυτό που έλεγες, το περιβάλλον, το οξυγόνο, την καθαρότητα και όλα αυτά. Εσύ τα θέλεις, τα οι άλλοι τα χαλάνε όμως. Έχει γίνει μία έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες που λέει, την έκανε το περιοδικό Life και λέει λοιπόν ότι τα παιδιά, όλα τα, το 99% των παιδιών, των βετεράνων του Βιετνάμ είναι ανάπηρα, διότι οι πατεράδες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ εισέπνευσαν πάρα πολλά τοξικά και όλες, κάτι παρόμοιο που συμβαίνει σήμερα και στο κόσμο. Είδες που πάει αλυσίδα λοιπόν η καλή ζωή. Γι' αυτό θέλω να πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο που είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο από μια έρευνα που έγινε στην Αμερική που σίγουρα μας δείχνει τι δεν είναι καλή ζωή και αμέσως θα το συζητήσουμε. Η πιο σοφή παρατήρηση από όλες όσες έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τον πόλεμο είναι αυτή που λέει πως τελικά δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και οι δύο πλευρές δεν έχουν παρά μόνο απώλειες. Ποιο είναι το κέρδος που θα κλείνει τη ζυγαριά προς το μέρος του ενός ή του άλλου τη στιγμή που και οι δύο έχουν να θρηνήσουν εκατοντάδες, χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια θύματα. Επί δύο σχεδόν μήνες η γειτονική μας Ιουγκοσλαβία βομβαρδίζεται. Στρατιώτες και άμαχοι, παιδιά, νέοι και γέροι πεθαίνουν. Είναι όμως μόνο αυτή. Εκείνο που τραυμάζει κυριολεκτικά την άλλη πλευρά είναι οι δικές της απώλειες. Όχι στο πεδίο των μαχών, μετά. Τα λεγόμενα έξυπνα όπλα του ΝΑΤΟ είναι ίσως το ίδιο επικίνδυνα και για τους Σέρβους και για τους Νατοϊκούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικάνικου περιοδικού, τόσοι στρατιώτες που έλαβαν μέρος στον πόλεμο του κόλπου, όσο και τα παιδιά τους υποφέρουν από ανίατες ασθένειες. Και το χειρότερο όλων, έχει αλλοιωθεί ο γενετικός κώδικας των ατοικών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο κατά το Ιράκ, με αποτέλεσμα πολλά από τα παιδιά τους να παρουσιάζουν φρικτές παραμορφώσεις και ανομαλίες. Ίσως έχουμε ξεχάσει τη Χειροσίμα. Ίσως κάποιοι άλλοι πιστεύουν ακόμη ότι προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους μπορούν να πατάνε και επί πτωμάτων. Ακόμη και επί των πτωμάτων των ίδιων τους των παιδιών. Αυτό σίγουρα δεν είναι καλή ζωή. Α, μπράβο. Και τα αποτελέσματα από το Κόσοβο
Μετά από 10-15 χρόνια, ίσως έχουμε παρόμοια βίντεο ντοκουμέντα που να λένε ότι τα παιδιά κτλ. Δηλαδή, καταλήγουμε ότι καλή ζωή καμιά φορά δεν εξαρτάται από εμάς, Νίκο Αντωνιάδη. Σε αυτή την περίπτωση ήταν και συγκλονιστικό το βίντεο. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Το λάθος σου τώρα. Τι να κάνουμε. Μετά από 100 χρόνια, όταν θα διαβάζουν οι μεταγενέστεροι την ιστορία τη δική μας, θα λένε ότι υπήρχε μια κλίκα από καθήκια που πολεμάγανε, που σκοτώναν κόσμο, που βομβαρδίζανε και υπήρχαν και οι άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν για να μην γίνουν όλα αυτά. Πού θες να είσαι εσύ, με τους μεν ή με τους δε. Δεν είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω ανάλυση αυτή τη στιγμή, γιατί η ώρα δεν μας παίρνει. Αλλά όμως. Νίκο, εγώ θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Πώς το βλέπεις εσύ. Πάνω σε τι, στο περιβάλλον. Το περιβάλλον. Όχι. Αλλά. Πώς εμείς μπορούμε να πείσουμε και να χτίσουμε την καλή ζωή. Αν λοιπόν αυτοί οι 100, οι χίλιοι, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, γιατί υπάρχει πλειάδα αποφάσεων η οποία παίρνεται μακριά από εδώ. Μακριά από το στούντιο, μακριά από τις συζητήσεις μας, μακριά από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Εάν ήταν πεπισμένοι και είχαν μπει, να το πω λούκι, δεν είναι λούκι, έτσι, αν είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία της εκτίμησης, της αυτοεκτίμησης, φαντάζομαι ότι το πράγμα θα έχει λυθεί. Αλλά λέω και πάλι ότι δεν μπορείς τόσο απλά τα πράγματα να τα τσουβαλιάζεις, όχι να τα τσουβαλιάζεις, να τα ταμπελοποιείς ή να θέτεις έτσι φιλοσοφικές πλατφόρμες. Έτσι το καλή ζωή, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ένα πράγμα το οποίο στη συζήτηση που κάνουμε έχει να κάνει πάρα πολύ με το περιβάλλον. Σαφώς τώρα, το να είμαι στο Βελιγράδι, να βομβαρδίζομαι, δεν ξέρω, μάλλον εκεί παρέλκει το ζήτημα καλή ζωή, διότι εκεί πρέπει να έχω πρώτα τη ζωή μου για να κυνηγήσω την καλή μου ζωή. Ας το Βελιγράδι λοιπόν. Είσαι σε μια περιοχή που ένα εργοστάσιο μολύνει και έχει απόβλητα κτλ. Πάλι εσύ θα έχεις καλή ζωή. Αφού το νερό που θα πίνεις ή τα λαχανικά που θα τρως. Το ξεκαθαρίζουμε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό σχετικά με το περιβάλλον. Γιατί μην πάμε τόσο μακριά, γιατί νομίζω ότι πλέον είναι. Όχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το περιορίσουμε σχετικά με το εγώ μας. Δηλαδή, το αν αισθανόμαστε εμείς καλά. Τόσο εγώ, έτσι σαν escape, όσο και η Νατάσα, όσο και το partnership που έγινε για το νέο escape, σε αυτή την καινούρια προσπάθεια, η λογική μας είναι αυτή. Ποια είναι δηλαδή, για πες μου. Κάνε ό,τι μπορείς εσύ για τον εαυτό σου. Ξεκίνα σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για lifestyle τα τελευταία 10 χρόνια. Έλα στο 0. Ξεκίνα από το Α. Πάρε ένα καθρέφτη και κοίτα τη μούρη σου. Εγώ δηλαδή, σαν Ισμήνη, καλά. Συγγνώμη, Ισμήνη, γιατί θέλω να το τελειώσουμε αυτό. Πάρε ένα καθρέφτη. Απλώς είπες, κοίτα τον εαυτό σου και λέω, εγώ λοιπόν θα κοιτάω τον εαυτό μου, θα ξεσκονίζω από τον τέταρτο και στον τρίτο θα πηγαίνω τα σκουπίδια. Στον εαυτό μου θα κοιτάω. Όχι, τώρα είναι. Όχι. Συμπλήρωσε το. Ένα λεπτό λίγο. Συμπλήρωσε το υπόλοιπο ότι κοίτα τον εαυτό σου, αλλά σε σχέση και με του άλλου. Το έχω πει από την αρχή του πράγμα. Το έχω πει ότι είναι το βασικότερο όλο. Παίρνεις έναν καθρέφτη λοιπόν, τον κοιτάς και. Και από εκεί ξεκινάς. Όταν αυτό το είχα ακούσει πριν από 6-7 χρόνια, το είχε πει ο Σαγγελά, προσπαθώντας να αναλύσει το σύγχρονο lifestyle, τον είχα παρεξηγήσει και γελούσα. Παίρνεις λοιπόν έναν καθρέφτη, τον κοιτάς και του λέει και τι λέει.